Survivors, καλώς ήρθατε στα παιχνίδια της Καραϊβικής. Αυτό που ζούμε είναι ένα θαύμα! Ένα θαύμα είναι! Είναι υπέροχο πραγματικά! Είστε έτοιμοι για καταπληκτική παιχνιδάρα, καταρχάς. Λοιπόν, να σας εξηγήσω το λόγο που σας βάλαμε έτσι χωριστά, γιατί θα γίνει εδώ σήμερα η μητέρα όλων των μαχών. Αγοράκια, κοριτσάκια, όπως παλιά στο δημοτικό. Θα χωριστείτε και θα παίξετε υπέροχα. Τι ακριβώς θα παίξετε? Πες το αλλιώς! Πες το αλλιώς. Καταπληκτικό παιχνίδι, αγαπημένο. Λοιπόν, είμαστε. Πολύ αγαπημένος. Ο λόγος που σας φέραμε εδώ πέρα είναι να ξεχαστεί λιγάκι ο Νίκος Μπάρτζης, η πρώτη υποψηφιότητα. Έτσι δεν θέλουμε να έχει κακές σκέψεις στο μυαλό του. Θα τα πούμε όλα αυτά πριν το δεύτερο αγώνα ασυλίας. Θέλω να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Ξεχαστεί, το ζήτησε να πούμε και εμείς το εφαρμόζουμε. Πάμε να παίξουμε λοιπόν Πες το αλλιώς, στόχο σας. Ερχόμενοι εδώ σε διάδες. Ο ένας περιγράφει, ο άλλος βρίσκει για τα αγοράκια. Η μία περιγράφει, η άλλη βρίσκει για τα κοριτσάκια. Στόχο σας να βρείτε όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις, περισσότερες από την αντίπαλη διάδα και να φτάσετε πρώτοι ή πρώτες στους 5 πόντους! Για να κερδίσετε φυσικά το υπέροχο έπαθλο, το οποίο δεν χρειάζεται περιγραφή, είναι υπέροχο και αυτό μας είναι αρκετό. Τι σημασία έχει το φαΐ τώρα μπροστά στην χαρά του παιχνιδιού? Είναι γλυκό, είναι γλυκό, είναι γλυκύτατο. Έρχεται σε όμοια κομμάτια, δεν είναι κομμάτια, δεν είναι κομμένο, είναι όμοια όμως όλα αυτά τα πράγματα και είναι 4 το αριθμό. Δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα άλλο. 4 όμοια υπέροχα γλυκά. Τι γλυκά? Θα είναι. Κρουασάν με σοκολάτα, παιδιά! Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Λοιπόν, υπενθυμίζω 1,5 λεπτό ο χρόνος σας. Έχετε το δικαίωμα να κάνετε 2 φορές πάσο. Και θα παίξει η Μαριαλένα με τη Σταυρούλα. Μαριαλένα περιγράφει, η Σταυρούλα βρίσκει. Απέναντι στο Μάριο και το Σάκη. Ο Μάριος περιγράφει, ο Σάκης βρίσκει. Το αγαπημένο σου! Αυτό είναι χειρότερο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μαριά Σταυρούλα. Είστε έτοιμες? Ναι, πανέτοιμες. 1,5 λεπτό ο χρόνος σας. 2 φορές μπορείς να κάνεις πάσο. Την τρίτη φορά δεν έχει πάσο, δεν έχει τίποτα. 3, 2, 1 και πάμε! Λοιπόν, στο Instagram παίρνουμε αυτές και τις ανεβάζουμε post. Φωτογραφίες. Ναι, για να βγούμε ωραίες, όμως παίρνουμε την κατάλληλη πόζα. Σωστό. Αυτό τώρα είναι... τι είναι η κατσαρίδα και αυτά τα πράγματα? Αυτό είναι, πες μου κάτι έντομο. Το λέω, το είπε. Το είπε, το έντομο μπορείς να το πεις και εσύ. Πες μου έντομο, άλλα έντομα. Είναι ένα αειδιαστικό πραγματάκι που λέμε... Σαρδαποδαρούσα, ξέρω. Όχι, άλλο. Σκαθάρι. Ναι, το είπε. Όχι, άλλο. Όχι, πάει το πάσο. Λοιπόν, είναι κάτω από τον νόμο τι έχω. Κάτω από τον αγκώνα τι έχω? Τι έχω? Στο άκρο, το άκρο μου, τι είναι το πάνω? Τι είναι το πάνω άκρο μου? Μπράβο. Τι είπες? Το χέρι μου. Μπράβο. Κράτα αυτή τη λέξη και πες με τα δάχτυλα του χεριού. Τα δάχτυλα. Λοιπόν, εδώ πέρα όταν κάνουμε τα ραν, ανεβάζουμε παλμούς και βγαίνει νερό από το σώμα μας. Τι βγαίνει? Νερό από το σώμα μας. Δηλαδή, πάρα πολύ... Τι κάνουμε όταν κάνουμε το ραν? Υδρώνουμε. Μπράβο. Υδρώτας. Τέλειο. Σωστά το πρόλαβες, μη συνεχίσεις, τέλειος ο χρόνος. Έλα, καλά ήτανε. 3 λέξεις βρήκα τα κορίτσια. Να δώσω το 1-0, τελειώνουμε. Όχι, άστο να προσπαθήσουν. Έλα, Μάριος και Σάκης, ελάτε πάρτε. Ξενέρωσε, έλα. Ας να προσπαθήσουμε, κρίμα είναι. Θέλω να είσαι ήρεμος. Συγγνωμία. Θα το βρω 3 λέξεις. 4 πράγματα. Συγγνωμία. Θα πάνε καλά. 3 λέξεις. Θα το βρω 3 λέξεις. 4 πράγματα για να κερδίσεις. Με 3 τους και στο όχι. Αυτό είναι η παλιά λέξη. Δεν παίζει με αυτά. Ψάχνεις να δεις εδώ από κάτω. Δεν βλέπω ρε. Δεν βλέπω στα. Μην άκουσα Γιώργο πως πας. Είσαι έτοιμος. Είσαι ψυχολογικά. Σε 3, 2, 1 πάμε. Τι. Πρώτο πάσο. Πάει. Καλά. Το πετάμε στα μπουζούκια. Λουλούδια. Γαρίφαλα. Γαρίφαλο. Σωστά. Τι. Ενικός, το βρήκες. Η γιαγιά τι κάνει για να περνάει η ώρα της? Πλέκι. Πλέκο. Ναι. Τι. Μαλλί. Πουλοβεράκια. Όχι, τι κάνει. Άλλο. Εκτός ρουχό. Το βάζουμε στο τραπέζι. Σεμέν. Ναι, αλλά... Σεμέν. Τραπεζομάντιλο. Αλλιώς. Έλα τώρα. Άλλο ένα πάσο το έχετε. Απλά το λέω. Τραπεζομάντιλο, σεμέν. Τι κάνει, για πώς ονομάζεται αυτό που κάνει? Πλέκι. Αλλιώς, με άλλη λέξη. Ράβι. Αλλιώς. Ράβι. Έλα ρε φίλε. Με το τσιγκέλι ρε φίλε, τι κάνει? μπλεκ. Σταυροβελονιά. Άλλο. Τελευταίο πάσο ήταν αυτό, τώρα παράμε. Το μπλεκ είναι αλλιώς από το μπλεκ. Σταμάτα, σταμάτα. Λοιπόν. Το βάζουμε στο φαΐ. Αλάτι, πιπέρι. Όχι. Ρίγανη. Ο Μπάρτζης τι θέλει να τρώει όλη μέρα. Τρώω, το κάψες, τρώει. Πάμε. Όπα. Τι πλέκει η γιαγιά, ρε φίλε. Μάριος Φραγκούλης, πού τραγουδά. Ο Μάριος Φραγκούλης. Τραγουδό. Τι πετάμε για να σπάσουμε πλακάκια στα παιχνίδια. Μπαλάκια. Άλλο. Πετάω. Τι έχεις πάθει, δύο, ένα, άστο, μας έκαψες τις λέξεις, άστο, τέλος χρόνου. Τι πλέκει, ρε. Τι πλέκει η γιαγιά. Κέντημα, κέντημα, κεντάει, κεντάει. Και τι βάζεις στο τραπέζι, κέντημα. Το κεντιτόρ, να πει να μου πείτε το τραπέζι, ένα κέντημα, ναι. Πάνω στο τραπέζι, λέει. Το τραπέζι εσύ. Ρε φίλε, τι κάνει και μου λες πλέκει, αλλιώς κέντημα. Τι πλέκει μου λες και σου λέει τραπεζομάντιλο σε μένα και μου λες τι άλλο. Και κεντάει, έχει δίκιο. Το πλέξιμο είναι το μεγάλο. Τον έφαγες εσύ το Φραγκούλη με το τραγουδό. Τραγουδάει. Αφού δεν ήξερε κάτι. Καλά και εσύ είπες. Καλά δεν ήξερες τι ακριβώς πρέπει να κάνεις εκεί που πήγες. Ο Φραγκούλης, τι κάνει ο Μάριος Φραγκούλης. Πού τραγουδάει. Πού τραγουδάει. Τι κάνει, ναι. Στην Εράιδα. Πού τραγουδάει στα μπουζούκια, ρε Στέλλα. Όπερα, να, ορίστε. Δεν θα πάει καλά αυτό. Εγώ τους ρόλαρα να φύγουν, αλλά... Έλα μην είναι τα κορίτσια! Δεν πρέπει να πανηγυρίζετε πολύ, θα το δουλέψω. Έχουμε τσακωθεί 6 μήνες, θα τσακωθούμε σήμερα. Λέγει και έτοιμα, λέει. Λοιπόν, 1-0 τα κορίτσια θα παίξει Σταυρούλα και Στέλλα. Η Σταυρούλα περιγράφει, η Στέλλα βρίσκει και θα παίξει... με Σάκ και Μπάρτζη. Α, ωραία. Σάκ και Μπάρτζη. Ο Σάκ θα περιγράφει. Ο Μπάρτζη θα τα βρει όλα, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τα γόρια. Έτσι, θα το κάνουμε λίγο τράμπα. Για, έλα, Μπάρτζη, Σάκης.